Τώρα, στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση, καλησπέριζω τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης εδώ στο στούντιο, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μπλιγκόντ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ που είστε εδώ. Βλέπω ότι σιγά-σιγά ανοίγουν και τα τηλεοπτικά στούντιο. Το λέω γιατί αυτή είναι μια συζήτηση διαρκείας που κάνουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Έπρεπε να φτάσουμε στο παρά ένα, βέβαια. Υπάρχει διακομματική. Καλό αργά παρά ποτέ. Υπάρχει διακομματική, οπότε δεν είναι όπως το ΕΣΟΥΡΟΥ που κάνουν ό,τι θέλαν τα κανάλια. Τώρα με διακομματική είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και τα πρόστιμα είναι πολύ μεγαλύτερα και επειδή είμαστε και μέλος στη διακομματική. Έχουν σοφρονιστεί πολλοί εξ αυτών. Ναι. Βέβαια δεν είναι φιλική, κύριε Μελιγκόνη, ούτε ουδέτερη. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω όταν πηγαίνω σε ένα κανάλι να είναι φιλική μαζί μου, αλλά να με αντιμετωπίζουν όπως με αντιμετωπίζουν και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς μάθαμε στην φωτιά και στο τσεκούρι να περνάμε ανάμεσα. Λοιπόν, σήμερα είχατε σε μια πρωινή τηλεοπτική σας συνέντευξη. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα όμως. Ελάτε. Σήμερα τον άκουσα, πραγματικά πρέπει να είναι απελπισμένος ο κύριος Τσίπρας. Γιατί το λέτε? Θα σου πω. Έκανε μια δήλωση ότι υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά πώς μπορείς να ερμηνεύεις εσύ τη δική σου άποψη, λέγοντας κάτι που δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας να γίνει. Δεν το κατάλαβα. Και βέβαια εδώ θα πω το εξής και στον κύριο Τσίπρα, ότι η απελπισία είναι η υποταγή της λογικής. Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με το ΣΥΡΙΖΑ και ψάχνει να βρει δεν ξέρω από κούμπι αλλού. Μάλλον κάνει λάθος και θα του επισημάνω ότι καλύτερα να μην μιλάμε καμιά φορά γιατί εκτιθέμεθα. Είναι το γνωστό ρητό: ο πίνων μεθά, ο παίζων χάνει, ο μιλών εκτίθεται. Η ελληνική λύση θα πάει μέχρι τέλους μόνη της. Όταν το λέω μόνη της. Περάσαμε από φωτιά, περάσαμε από ψυσμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, αποστασίες. Και θα συνεργαστώ εγώ με αυτούς, τους ηθικούς και φυσικούς αυτούργους. Ποτέ. Και το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Τρεις μέρες πριν τις εκλογές, όσο απελπισμένος και να είσαι, δεν μπορείς να υποτάσεις τη λογική σου σε αυτό. Με πολύ φιλία το λέω και αγάπη αυτό, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα μεταξύ μας. Ωστόσο, ένα επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί ο. Και αν ψάχνει να βρει συνεργάτες, το λέω ευθέως, ο κ. Τσίπρας, μπορεί να διαβάσει ο ίδιος το κόμμα του τι νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε, τι ψηφίσαμε εμείς και το Πασόκ. 80% ψήφισε το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη που τώρα βρίζει όλο τον κόσμο, ψήφισε το 80% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. 80%! Πού διαφωνούν, δεν καταλαβαίνω. Περίπου το 50% ο ΣΥΡΙΖΑ και το περίπου 16% εμείς. Πώς θα συνεργαστούμε εμείς? Ξέρετε, από τις πράξεις αποδεικνύεται ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τον κύριο Μπλίνκεν, τι λέει, και τον κύριο Σόλτς. Ποιοι θα συνεργαστούν με ποιους? Επειδή όμως, τέλος πάντων, μετά τις εκλογές τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχει ένα επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αφορά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά το χρησιμοποιεί για το ΠΑΣΟΚ, αλλά αφορά σε όλα τα μικρά κόμματα. Αυτό το έχουμε δει σε όλες τις χώρες, ότι δηλαδή όποτε έχουμε επαναληπτική αναμέτρηση, εκ των πραγμάτων, επειδή αυτή παίρνει δημοψηφισματικό, διλημματικό χαρακτήρα κλπ, όλοι οι μικροί πιέζονται. Οι μικροί. Ναι. Εμείς μικροί δεν είμαστε, πιστέψτε μου. Και θα το δείτε στην κάλπη. Θα το δείτε στην κάλπη, σας λέω. Πού βάζετε τον πύχη, δηλαδή, για να πείτε ότι πετύχατε? Εγώ δεν παίζω ποτέ με νούμερα. Αλλά εγώ ξέρω ότι μέχρι πριν 5 μέρες μας λέγανε 2, 2,3, 2,6. Μπαίνουν, δεν μπαίνουν, δεν θα μπουν. Και τώρα άρχισαν να διορθώνουν γιατί βλέπουν τα πράγματα δεν είναι όπως έλεγαν. Και θα σας πω για κάτι ακόμα. Είναι σημαντικό. Εμείς κατορθώσαμε να κάνουμε ένα ιδεολογικό τσιμέντομα των πατριωτών. Ιδεολογικά είμαστε μπετοναρισμένοι. Ξέρουμε τι θέλουμε. Το πρόβλημα είναι με τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι ότι δυστυχώς για αυτούς η αλήθεια είναι τελείως αντίθετα από ό,τι λένε οι ίδιοι τους. Άκουγα την κυρία Κεραμέως και έπαθα σοκ πολιτισμικό και πολιτιστικό. Αυτά που λένε τα πιστεύουνε. Δηλαδή λένε ότι έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από την Ευρώπη εμείς. Είναι λογικό. Άμα κατέρευσες πέρσι, φέτος θα πηγαίνεις καλύτερα. Δεν είναι πως πας φέτος. Πρέπει να δεις και πέρσι τι έκανες. Αν από το 10 πήγες στο 1 και πας από το 1 στο 2, είναι 100% επάνω μετά. Καταλάβατε τι εννοώ. Ναι. Οι άνθρωποι τα νούμερα τα χρησιμοποιούν όπως βολεύει. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά γίνεται λαθροχειρία με τα νούμερα. Όταν ακόμη και τώρα που μιλάμε μέχρι στιγμή, είμαστε η πιο ακριβή χώρα στην ενέργεια. Ναι. Γιατί? Οι φίλοι τους φταίνε. Ταΐζουν τους φίλους με δισεκατομμύρια ευρώ, τους ολιγάρχες, και δεν τολμούν να το πούν. Ταΐζουν τους φίλους τους, παίρνουν 100 ευρώ, δίνουν στον Έλληνα τα 20 και είναι ο κανένας Έλληνας. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και να πω και κάτι ακόμα. Έχει αναρωτηθεί κανένας από τους τηλεθεατές μας, βλέπουν τώρα, γιατί είναι ακριβά τα προϊόντα στην Ελλάδα πιο ακριβά από τη Γερμανία ή από την Ιταλία? Το ίδιο προϊόν. Η μουτσαρέλα, λέει αυτή το έβλεπα σήμερα σε ένα ρεπορτάζ. Είναι πιο ακριβή στην Ελλάδα από την Ιταλία. Γιατί? Το έχουμε καταλάβει αυτό. Να σου πω εγώ. Γιατί πληρώνουμε πανάκριβα τα καύσιμα,
Γιατί το κόστος παραγωγής πολύ μεγαλύτερο για το μεταφορικό κόστος, έχει διόδια, όλη η Ελλάδα. Ο Καλαματιανός για να φέρει το προϊόν του εδώ στην Αθήνα, πήρε διόδια. Από πού θα βγουν αυτά. Το πετρέλαιο. Παντού δεν έχει στην Ιταλία διόδια. Δεν έχει στην Ιταλία. Ο αγρότης στην Ιταλία δεν έχει φόρο, ειδικό φόρο πάνω στο πετρέλαιο και στα καύσιμα. Κάνετε λάθος. Ο αγρότης. Για τα διόδια, λέω. Και ο κτηνοτρόφος. Η τιμή μονάδος βγαίνει από πού. Ξεκινάμε από τον αγρότη και πάμε στα μεταφορικά. Και ο ιδιοκτήτης του μανάβικου στη γωνία στο σπίτι σας κοντά, το ρεύμα το πληρώνει 5 φορές πιο πάνω από τον Γερμανό. Άρα λοιπόν, πού θα πάει το κόστος του προϊόντος. Αλλά είναι ανίκανοι και ανώτιοι για να το καταλάβουν. Τι θέλουν, να κονομάνε από τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Γιατί δεν μπορούν να παράγουν τίποτα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για την Ελλάδα. Να παράγουμε χρήματα για να δώσουμε χρήματα. Ναι. Και τι γίνεται, το πληρώνει ο πολίτης. Αλλά στον πολίτη για να του δώσει μια ασπιρίνη για την γάγκρενα, πληρώνει 1000 ευρώ, σας λέω εγώ, του πάρει και 100 ευρώ εσύ. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας έβλεπα το πρωί στο Sky να προαναγγέλλετε ότι θα πήγαινε το οικονομικό σας επιτελείο. Το παίξαμε και εμείς. Ναι, το απόγευμα πήγαν τα παιδιά. Από εκεί περιμένουμε από το πρωί να μας καλέσουν να δούμε τι θα κάνουμε. Άρα δεν έχετε κάποια απάντηση. Αν δήλωσαν αρμόδιοι, Είναι αναρμόδιοι, το λέω τώρα. Είναι αναρμόδιοι. Άρα γιατί πήγατε. Γιατί έπρεπε να αποδείξω στους άλλους ότι αυτοί λένε ψέματα. Με πυροτεχνήματα δεν κάνεις οικονομική πολιτική, ούτε κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό. Ποιο κοστολογείο. Όταν λέτε ότι πήγατε σε αναρμόδιος, και αυτό πυροτέχνημα δεν είναι. Όχι. Εκείνη. Έπρεπε να πάμε να ρωτήσουμε αν το δέχονται. Και μας λένε δεν μπορούμε να το δεχτούμε εμείς αυτό το πράγμα. Α. Δεν γίνεται. Ακούστε. Άρα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει στο τραπέζι. Μα είπε ψέματα. Ναι. Ο μόνος που μπορεί να ελέγξει ένα οικονομικό πρόγραμμα, ανεξάρτητος φορέας, είναι ορκωτηλογιστές ή ειδικά γραφεία οικονομολόγων. Σε ανεξάρτητα γραφεία. Δεν μπορεί να πα στο γενικό λογιστή. Αυτά δεν γίνουν. Δηλαδή, μην το πείτε πουθενά. Είναι γενικό λογιστή του κράτους. Δεν μπορεί να κοστολογήσει. Το λέει. Και τα στελέχη καλά, ο Σκέρτσος με πλαστά χαρτιά έκανε προεκλογική περίοδο. Μας έλεγε ότι το λέει το γενικό λογιστή του κράτους. Δηλαδή αυτό και μόνο έπρεπε να αποπέψει ο πρωθυπουργός. Αυτό το πράγμα που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ενέργεια αποπομπής από την κυβέρνηση. Με πλαστά στοιχεία προσπάθησε να ενοχοποιήσει την αντιπολίτευση. Όποια αντιπολίτευση. Δεν με αφορά εμένα, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλον. Αλλά έτσι λειτουργούμε. Ως πού θα πάει αυτή η ιστορία. Και δεν μιλάει κανείς πραγματικά, όχι το τι θα κάνω, αλλά το πώς θα το κάνω. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο τηλεθεατής ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ λένε ότι έχουν πρόγραμμα. Επειδή τα έχω διαβάσει τα προγράμματά τους, τώρα είναι 25 σελίδες, το άλλο είναι 30, το άλλο 25. Δεν είναι παραπάνω. Δεν έχουν τίποτα μέσα. Λένε θα κάνουμε αυτό. Το ζητούμενο είναι πού θα βρεις τα λεφτά για να τα κάνεις αυτά. Εμείς δουλεύουμε εντελώς αντίστροφα. Τι λέμε. Εμείς σχεδιάσαμε με αυτό, θα κάνουμε δύο πράξεις και ενέργειες, ώστε τον επόμενο χρόνο να βγάλουμε τα λεφτά για να τα δώσουμε. Δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Δηλαδή θα δανειστώ πάλι για να δώσω παροχές. Αυτό το κάνει οποιοδήποτε. Σημασία έχει να παράγεις λεφτά. Τι είπα λοιπόν εγώ. Και παρεξηγήθηκαν πολύ. Και επιμένω σε αυτό. Θα απολύσω 2.300 ανθρώπους ακρίδες από τις ανεξάρτητες αρχές. Και τους αποκαλώ ακρίδες γιατί διορίστηκαν αναξιοκρατικά από τα τρία κόμματα εξουσίας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί τους διόρισαν. Και αμείβονται, το κόστος όλο αυτό είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ποιες αρχές θα καταργήσετε. Οι 5 κατά το Σύνταγμα είναι υπαρκτές. Καλά, ναι, αυτές ούτως ή άλλως. Ξέρετε πόσες αρχές έχει. Όταν διάβαζα τη λίστα, έπαθα σοκ. Δηλαδή ποιες έχετε στο μυαλό σας, ποιες. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Γιατί αν ας πούμε καταργήσετε τη ΡΑΣ, δεν θα μαθαίναμε ποτέ τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, δεν θα μαθαίναμε ποτέ τα αίτια της τραγωδίας των Τεμπών. Σοβαρά, ή αν καταργήσετε τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, δεν θα ήταν τόσο εύκολο να δούμε ότι η κυβέρνηση τιμολογεί με μια μεθοδολογία τα υπερκέρδη. Είστε που είναι έτσι λίγο γαλαντόμα. Ποιος είναι στη ΡΑΕ. Ξέρετε τι μου λέτε τώρα. Η σύζυγος του Υπουργού του κ. Γιαπετρίτη την έχει. Σας λέω. Σας παρακαλώ πάρα σας πολύ. Σας λέω ότι. Έχουν βολέψει συζύγους, ξαδέρφια, κολλητούς και φίλους. Είναι άλλο πράγμα, αλλάζω το πρόσωπο. Θέλω να κάνεις. Άλλο καταργώ μια αρχή. Θες να κάνεις τομή στο κράτος. Ναι. Βγάλε τον οφάλιο λόγο δεσύνδεση κυβέρνηση με το κράτος. Το κομματικό κράτος. Ωραία, σας ξαναλέω. Και λέω γι' αυτό και άλλα 40.000 στροκτικά. Ποιος θα ελέγχει τους ολιγάρχες που καταγγέλλεται. 40.000 στροκτικά θα φύγουν από το δημόσιο. Ωραία, ποιος καταγγέλλεται. Αυτοί που τρώνε από το δημόσιο. Ναι. Σας επαναλαμβάνω και το ξαναλέμε. Ναι. Το Σύνταγμα σας λέει 5. Εντάξει, πάει. Εγώ με το νόμο είμαι. Υπάρχουν πέρα, βέβαια οι υπόλοιπες συγκροτούνται και με βάση ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έτσι. 5 λέει. 5. Για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 5 λέει. Δεν είσαι υποχρεωμένος. 5 λέει. Υπάρχουν. Δεν πληρώνεις πρόστιμα. Ήσουν υποχρεωμένος, κύριε Μελιγκόνη, να μην βάζεις ανεμογεννήτριες πάνω σε δάση και καμένες γιες. Και πληρώνουμε 100 εκατομμύρια το χρόνο πρόστιμο. Στο Μέναλο πληρώνουμε 30 εκατομμύρια χρόνο. Σύμφωνοι. Γιατί? Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν οδηγίες του Κομισιόν που λένε ότι πρέπει να υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές όπου υπάρχουν αγορές. Άλλο ρυθμιστική αρχή.
και άλλο ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες γίνονται μόνο και μόνο για να βολεύω δικούς μου ανθρώπους. Είναι γελίο αυτό που γίνεται, σας λέω. Πάλι το καταλάβατε. Και από την άλλη. Πείτε μου μία που θα καταργήσετε όμως. Δεν θα κάτσω τη να καταργήσω. Τη ΡΑΕ θα την καταργήσετε ή όχι. Μα η ΡΑΕ δεν μπορεί να καταργηθεί. Α. Γιατί είναι μία από τις υποχρεωμένες που μπλέκει η Ελλάδα. Αυτό όμως πρέπει να κάνω είναι να ξεριζώσω από κείμενα όλα αυτά τα διορισμένα άτομα. Γιατί σου επαναλαμβάνω να δεις. Ναι. Το ένα δις αυτό, αν το επενδύσει στον πρωτογενή τομέα, μου δίνει υπεραξίες ένα χρόνο 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνατε εσείς στη ΔΕΗ, ξέρετε ότι το μεγαλύτερο ποσό που πληρώνατε στο ρεύμα σας. Το ξέρει ο ελληνικός λαός. Ας πάρει την απόδειξη. Mm-hmm. Πού πάει το ΕΤΜΕΑΡ? Σε 5 ολιγάρχες. Στους 5 με ανεμογεννήτριες. Γιατί δεν το πληρώνω συνέχεια? Για πείτε μου εσείς, για να κονομάνε οι κύριοι αυτοί, ο κύριος Γεραπετρίτης, το σόι του και οι υπόλοιποι ολιγάρχες, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μητυλινέος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες και καλά κάνουν. Η κυβέρνηση πώς γίνεται υπηρέτηση των επιχειρηματιών? Δηλαδή αυτά είναι που με ενοχλούν. Με 2 δις μου δώσετε εμένα κάθε χρόνο, σας παράγω προϊόντα πρωτογενού τομέα, αγροτική οικονομία, κτηνοτροφία και αλεία, περίπου 14 δις το χρόνο. 2 δις επένδυση επί 7 είναι. Αυτό σας λέω ότι. Αυτό πόθεν τεκμέρεται όμως, ότι το 2 μας κάνει, μας πάει επί 7. Για να μην στο αναλύσει, το κάνω εγώ στη δουλειά μου. Αυτή είναι η δουλειά μου. Από τον πρωτογενή τομέα κάνω προϊόντα και τα δίνω στην κατανάλωση, βιομηχανία. Ναι. Και τα προωθώ. Αυτό είναι. Αν το ξεκινήσουμε έτσι σωστά, μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Ξέρετε ότι δεν έχουμε σε 6 μήνες, 7 μήνες, δεν θα έχετε να πάρετε φέτα ελληνική. Το γνωρίζει κανένας Έλληνας. Ξέρετε ότι δεν θα έχουμε αγελαδινό γάλα. Ό,τι προϊόν γαλακτοκομικό έχει ονομασία προελεύσεως, γραβέρα, ανάξιο κτλ. Δεν θα το έχουμε. Το ξέρετε γιατί? Το έχετε ψάξει? Γιατί δεν έχουμε γάλατα. Γιατί έχουν σκοτώσει οι κτηνοτρόφοι τα ζώα τους, τα κτίνη τους, γιατί δεν μπορούν να τα ταΐσουν γιατί τις δορυφές είναι πανάκριβες. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Για πέτε μου εσείς. Μετά θα βγει μετά η ελβετική φέτα, η γαλλική φέτα, η αιγυπτιακή φέτα, pop, δικό μας προϊόν. Γιατί το κενό της αγοράς το καλύπτει η Κομισιόν με μια επιλογή. Σου λέει δεν παράγεις πλέον, θα πάω αλλού. Αυτά είναι εγκλήματα που γίνονται. Τα ξέρει ο ελληνικός λαός ότι έχουμε έλλειμμα στο γάλα από πέρσι μέχρι φέτος 200.000 τόνους, 200.000 κιλά. Πώς θα κάνεις, πώς θα κάνεις προϊόντα, πώς θα στηρίξεις την οικονομία σου? Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ακούω τον Πρωθυπουργό με μια ελαφρότητα να το ρωτάει ο δημοσιογράφος. Συγγνώμη κύριε Πρωθυπουργέ, τι σημαίνει να κατέβει η βαθμίδα, η επενδυτική βαθμίδα που λέει θα πάμε καλύτερα? Θα δανειζόμαστε πιο φθηνά. Οι άνθρωποι είναι διαχειριστές δανεικών, δεν μπορούν να παράγουν χρήματα. Αυτό είναι που πραγματικά με εξοργίζει. Το μόνο που λένε είναι το πώς θα δανειστούν και το πώς θα μοιράζουν τα λεφτά. Δικά σας είναι τα λεφτά. Δικά τους είναι. Και στην τελική να το πω διαφορετικά. Ο γιος μου, το παιδί σας, το εγγόνι σας θα επομιστεί το βάρος των χρεών. Πρέπει να βρούμε τρόπο να στηρίξουμε την ελληνική λύση. Και το λέω στον ελληνικό λαό. Να στηρίξει την ελληνική λύση. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να παράγουμε. Είναι σημαντικό αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε. Και έχω αποδείξει πολλές φορές μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, λέω για τις εξορίξεις και όλοι βγάζουν φλίκτενες. Γιατί ρε παιδιά? Δηλαδή, έχω εγώ τζάμπα ρεύμα να δώσω στον Έλληνα. Ναι. Έχω εγώ τζάμπα φυσικό αέρα να δώσω στον Έλληνα. Τζάμπα πετρέλαιο να δώσω στον Έλληνα. Και δεν θέλω να βγάλω τα δικά μου ρηκτά και θα τα παίρνω πανάκριβα από Αμερικανούς και από οπουδήποτε αλλού και θα έχω και ακριβό κόστος παραγωγής. Mm-hmm. Θα τα βγάλω. Εξορίξεις και γαλάζιες σημαίες γίνονται. Γίνονται. Το φυσικό αέριο και οι υδρύτες είναι τα πιο οικολογικά ενεργειακά στοιχεία. Μην κοροϊδευόμαστε. Σταματήστε, να σταματήσουμε λίγο να λέμε, να παραφιλολογούμε. Το πετρέλαιο είναι άλλο πράγμα. Το φυσικό αέριο είναι άλλο πράγμα και οι υδρύτες είναι άλλο πράγμα. Και να το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Η Νορβηγία δεν έχει παραλίες. Γυαλόμενος δεν έχει, αλλά έχει παραλίες. Δεν έχει σημεί ποτέ. Γυαλόμενος είναι το θέμα. Δεν και έχει κλίμακα. Δεν έχει γίνει ποτέ ατύχημα όμως με την εξόρυξη στην Νορβηγία. Ναι. Τι έκανε η Νορβηγία? Συνέδεσε την εξόρυξη ένα ποσό με τα ασφαλιστικά ταμεία. Ξέρετε, στη σύνταξη παίρνουν οι συνταξιούχοι στην Νορβηγία. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά βάζετε τον πύχη πολύ ψηλά. Εδώ ζούμε στη χώρα που είναι 2023. Μπορώ να δώσω 4 χιλιάρικα στον συνταξιούχο. Τον κάθε συνταξιούχο 4.000 ευρώ. Εσείς λέτε για την Νορβηγία. Εσείς λέτε για την Νορβηγία. Εδώ ζούμε στη χώρα που ενέτη 2023 έχουμε με τοπική τρένων, κύριε Πρόεδρε. Πολύ ψηλά δεν βάζετε τον πύχη. Είναι άλλο κόσμο στην Νορβηγία. Αφού οι μηχανοδηγοί τη χώρα είναι ατζαμίδε και δεν ξέρουν να βγάζουν λεφτά. Τι εννοείτε? Μόνο έτσι βγάζουν λεφτά. Οι αναθέσει τι είναι? Η απευθεία αναθέσει. Οι μηχανοδηγοί, μιλάτε μεταφορικά, με συγχωρείτε. Τη χώρα εννοώ οι κυβερνήτες, η ηγεσία. Νόμιζα ότι είχατε περάσει σε γραμμή για Γεραπετρίτη και λέω τι έχω χάσει εδώ. Ναι. Δεν μιλάτε για τους. Πονάει δόντι, κόβω κεφάλι. Mm-hmm. Όταν πονάει το δόντι, βγάζει το δόντι. Και το δόντι είναι η κυβέρνηση. Δεν είναι όλο το σύστημα. Και εγώ ήμουν από τις πρώτες που είχα πει ότι πρέπει να πάνε φυλακή. Όλοι από το 12. Υφυπουργοί, υπουργοί, γραμματείς υπουργείων, η εταιρεία που είναι απ' έξω. Δεν κατάλαβα, η εταιρεία γιατί είναι απ' έξω.
Όλοι οι βραχιολάκια να αποδείξουν ότι δεν ξέραν, αφού ξέραν όλοι. Mm-hmm. Έστελνε ο μηχανοδηγός, οι συνδικαλιστές ήστανε, είχαν στείλει εκατοντάδες email σε όλο τον κόσμο. Ναι, ναι. Όλοι ενήμεροι. Δεν έπρεπε λοιπόν να πάνε ως φυσικοί ή εκούσια ή ακούσια ένοχοι και αυτοί μέσα να απολογηθούν. Κανένας δεν απολογήθηκε. Αλήθεια, κύριε Βελόπουλε, εσείς από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα, καταλάβατε ότι τα περί εργαλειοποίησης τα είπε για τους συνδικαλιστές μηχανοδηγούς ή για τους συγγενείς των θυμάτων που κάνουν αυτές τις μέρες? Θέλω να αστειευτώ, γιατί ο Πρωθυπουργός κάνει γκάφες, χαιρετάει κούκλες, λέει σε γατάκια, σε σκυλάκια τι θα ψηφίσετε, οπότε μπορεί να του ξέφυγε. Μόνο έτσι μπορώ να το δικαιολογήσω. Ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το είπε σοβαρά ο Πρωθυπουργός αυτό. Τώρα ο κ. Χατζηνικολάου λέει κάτι άλλο. Εγώ θα μπω ανάμεσα στον κύριο Χατζηνικολάου και στον κύριο Μητσοτάκη. Έχει πει άλλα χειρότερα για μένα. Δεν είναι μόνο αυτό που είπε. Έχει πει κι άλλα. Καμιά φορά, επειδή είναι και λίγο ελαφρύ στα ελληνικά του, μπορεί να του ξέφυγε. Δεν πιστεύω. Οποιοδήποτε σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να πιστέψει ότι το είπε συνείδητα. Έτσι. Πάντως η φράση. Όπως και η δήλωση του κ. Τσίπρα, φαντάζομαι ότι του ξέφυγε. Ποια δήλωση? Για μας. Εντάξει, ίσως ήταν απελπισία, ίσως ήταν τραγική κατάσταση στην οποία είναι, ίσως είναι λίγο υπερφύ, αλλά να του ξέφυγε όμως. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω, διότι εγώ, ως ελληνική λύση, εμείς είμαστε ο σάκος του box αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Προσπάθησαν να μας μαχαιρώσουν, προσπάθησαν να μας εξαϊλώσουν, προσπάθησαν να μας εξαφανίσουν, αλλά είμαστε όρθιοι. Και αυτό σημαίνει τι? Επειδή έχουμε και φιλότιμο, θα τον πάμε τον κύριο Μητσοτάκη μέχρι τέλους με αίμα. Μονιμότητος. Δεν υπάρχει. Αντιπολίτευση μέχρι να κυβερνήσουμε εμείς. Δεν θα συγκυβερνήσω ποτέ μαζί του. Είναι και προσωπική πλέον η αντιπαράθεσή μας. Σε επίπεδο προσωπικό. Το ξεκαθαρίζω. Γιατί χτύπησε την οικογένεια, χτύπησε το επάγγελμά μου, ανήθικα, έβαλε το σουρού να μου κάνει ζημιά, προσπάθησε να βάλει τον κύριο Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης. Έχει άποψη για μένα ο Άδωνος Γεωργιάδης. Ο υπουργός ανάπτυξης, περιφερόμενος από λαϊκή σε λαϊκή και από επιχειρηματία σε επιχειρηματία. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει άποψη για μένα. Ο Γεωργιάδης. Έκανε και βιντεάκι για μένα. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Οι προσωπικές αναφορές εχμές, αλλά και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση έχουν και τον αντίπαλο που το κάνει. Και προειδοποιώ την ελληνική λύση και τα παιδιά, γιατί μιλάω ότι είναι κρεβεσμένοι περισσότεροι. Χαμηλά η μπάλα. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε στη λογική αυτή. Εμείς δεν βρίσκουμε κανέναν αντίπαλο. Θα πάμε πολιτικά με προτάσεις να κυβερνήσουμε τη χώρα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γιατί έχουμε πρόταση. Όταν εγώ είπα 15% οριζόντια φορολόγηση, έπαθα σοκ όλοι. Και το εννοώ. Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα 15% οριζόντιος φόρος. Παραπάνω χρήματα μαζεύεις έτσι. Και πατάς φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Αλλά ποιος τα κάνει αυτά? Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν φταίνε τίποτα. Δεν γνωρίζουν. Το πρόβλημα είναι ότι τους ψηφίζουν κιόλας. Πάντως, με ξέρεις, στην Ιρλανδία αυτό με τον flat tax δεν έχει δουλέψει γενικώς. Να σου πω γιατί δεν έχει δουλέψει. Ανεξαρτήτως τώρα του αν είναι δίκαιο ή όχι, ένας που δίκαιο βγάζει 200 χιλιάρικα το χρόνο να φορολογείται με τον ίδιο συντελεστή με έναν που με τα βίας παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Εγώ δεν θέλω να φορολογείται στα 200 χιλιάρικα. Πάλι κάνετε λάθος. Εγώ θέλω τα 200 να τα ξοδέψει για να πάω το ΦΠΑ μου. Του δίνω κίνητρο να πάρει αποδείξεις. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Λέω, μέσα στον κουβά μπαίνουν έσοδα-έξοδα και ό,τι κέρδος βγαίνει, 20.000-30, αυτό θα φορολογείται. Αν θα έχω πάρει όμως ήδη τον βεβαιωμένο ΦΠΑ από την πρώτη στιγμή, μέσω τράπεζας κάθε μήνα. Όχι να πηγαίνετε εσείς ως επιχειρηματίας να βάζετε λεφτά του ΦΠΑ και αν δεν πληρώσει κάποιος να τον υπομισθείτε εσείς. Βλέπετε, ξέρω από επιχειρήσεις. Εδώ ξέρω το εξής. Μου έλεγε ένας φίλος, τέβε ασφαλισμένος 25 χρόνια, δεν μπορούσε να πληρώσει ένα οχτάμινο. Του τα ζητάνε ένα οχτάμινο τα λεφτά αναδρομικά με τόκο, αλλά 8 μήνες ήταν ανασφάλιστος. Αυτό είναι δίκαιο κράτος? Αυτό είναι κράτος που μπορεί να είναι σοβαρό? Όταν οι λαθρομετανάστες πηγαίνουν τζάμπα που θέλουν. Μπαίνουν στα νοσοκομεία με τις ΜΚΟ, μπουκάρουν μέσα, ξέρετε, έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Εντάξει, είναι επιλογή. Όχι, όχι. Φαντάζομαι ότι εσείς θέλετε να πεθάνουν άνθρωποι στον δρόμο, ανεξαρτήτως από πού προέρχονται. Αν είναι να πεθάνει ο Έλληνας από το άδικο κράτος. Δωρεάν και τζάμπα δεν δίνω σε κανέναν εγώ ασφάλεια και περίθαλψη. Αντιπαραθετικά όμως μπαίνει αυτό. Όχι, το βλέπω υπάρχει πραγματικά. Που έχει βρει κλειστή πόρτα στα νοσοκομεία από το 15 και μετά. Αν πάτε σε ένα νοσοκομείο, θα δείτε ότι μπουκάρουν μέσα ΜΚΟ, μπαίνουν όλοι τους. Ψάχνουν τους γιατρούς, φωνάζουν, διαμαρτύρονται. Αυτό κάνουνε. Μην τρελαθούμε, δεν έχετε πάει σε νοσοκομείο εσείς. Εγώ έχω πάει πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό γίνεται. Μπουκάρουν μέσα και κάνουν τι θέλουν. Και ο άλλος ο κακομοίρης που πήραν 25 χρόνια, τέβε. Και επειδή δεν πήρε 8 μήνες δεν μπόρεσε. Πρέπει να τον πετάξουμε σκουπιδιά. Προανακριτική για υποκλοπές, για να κλείσουμε. Τι προανακριτική? Ναι ή όχι? Τι προανακριτική? Α, κοροϊδεύουν τον κόσμο τώρα. Τι εννοείται? Μα κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Μόνο με κυβέρνηση ελληνική λύση μπορούν να οδηγηθούν με βραχιολάκια όλες αυτές τις φυλακές. Κανείς το λέει ο κύριος Τσίπρας, το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Το λέει ο Μητσοτάκης, το λέει. Ο Ανδρουλάκης το πούμε στο debate. Την επόμενη μέρα είχα στοιχεία.
Ακούστε κύριε Μελιγκόνη. Και σήμερα, στο Real FM, είπε πρώτα εξεταστική, μετά προανακριτική. Ξύπνησε στραβά. Τι είναι ρε παιδιά, κάνουμε αυτό, κάνουμε και το άλλο μετά. Ή κάνουμε ή δεν κάνουμε. Ποιο κοροϊδεύει. Απλά κάτι άλλο συμβαίνει. Περίεργη συμπεριφορά του είναι. Αν εμένα με παρακολουθήσετε εσείς, θα σε έβαζα φυλακή. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είστε. Θα σε έβαζα φυλακή, θα κόβα το λαιμό μου να σε βάλω φυλακή. Δεν μπορεί λοιπόν εσύ να λες το debate φυλακή και την άλλη μέρα να λες στους δημοσιογράφους δεν υπήρχαν τα επαρκή στοιχεία. Τώρα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δηλαδή αυτά είναι που με εκνευρίζουν και επειδή τελειώνει επιτέλους αυτή η ιστορία των εκλογών, θα έχουμε και δεύτερη από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, θα το δούμε και αυτό. Ναι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Και εγώ έκανα μια έκκληση στους Έλληνες. Κάθε ψήφο σε υποκομματίδιο, σε κομματίδιο που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία, τους τελευταίους 5-6 μήνες, στο οποιοδήποτε υποκομματίδιο, είναι ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό να σκεφτούν οι ψηφοφόροι πατριώτες. Κάθε ψήφο που πηγαίνετε και δίνετε σε ένα κόμμα που δεν θα μπει στη Βουλή είναι ψήφο στην κυβέρνηση. Και να αναρωτηθείτε πού βρήκαν τα λεφτά όλοι αυτοί ξαφνικά τελευταίο ένα χρόνο κάνανε 15 κόμματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Τι έκανε η Δημοκρατία λοιπόν, να σου πω εγώ, έκανε 10 υποκομματίδια. Σου λέει από 0,4 να πάρει ο καθένας και μείνουν εκτός Βουλής, πάνε στο πρώτο κόμμα οι ψηφιευτοί. Αυτό έκανε. Δείτε πόσο ύπουλη είναι η τακτική της. Μιλάμε ένα απίστευτη μηχανογραφία. Δεν το κάνει ούτε το πιο τρελός επιστήμονας. Κι όμως το κάνανε και το βρίσκουμε μπροστά μας. Γι' αυτό και λέω τους πατριώτες να ψηφίσουν ελληνική λύση. Μπορούμε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Ευχαριστώ καλή δύναμη, τρεις και σήμερα. Να είστε καλά. Όχι, έχουμε άλλους δύο μήνες. Εντάξει, για τώρα λέω. Για τώρα. Απλά δεν είπαμε κάτι για το ράμα. Πάλι σήμερα έκανε τα γνωστά, δεν ξέρω αν το μάθατε. Πήγε γκρεμίζει σπίτια βορειοπυρωτών για να γίνει το ξενοδοχείο. Μάλιστα. Κανένας δεν μιλήσε γι' αυτό πάλι. Κανένας δεν μιλάει. Κανένα ακόμα δεν μιλάει. Αναρωτιόμαι γιατί. Δεν είναι αδέρφια μας οι βορειοπυρώτες. Δεν πρέπει να κάνουμε προβολή ισχύως. Λέω μάλιστα. Τώρα. Προβολή ισχύως. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, λίγες διαφημίσεις πάλι εδώ.